Λοιπόν, πάμε κόσμο. Πάμε. Έλα. Έλα, Ραβδόπουλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, άφησε με λίγο δύο λεπτά να μιλήσω. Δεν θέλω να σχολιάσει κάτι. Ναι. Έτσι. Εγώ σε έβλεπα τρία χρόνια, σε άκουγα τρία χρόνια. Τα έχω κόψει όλα μαζί σου, μόνο και μόνο γιατί είσαι πολύ κομπλεξικός. Mm-hmm. Απλά άκουσα στο ραδιόφωνο, άκουσα το όνομά σου και λέω κάτσε να ανοίξω τηλεόραση. Θυμήθηκα την Νέα Κυριακή να σε δω λίγο. Στο ραδιόφωνο, ποιο ραδιόφωνο? Στο ραδιόφωνο που ακούω όλη η πόλη. Ποιο πια? Το 92.8. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις, ε? Όχι. Το ξέρεις πολύ καλά. Τι είπα αυτό το ραδιόφωνο? Πολύ καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκουσε λίγο, λίγο να σε πω. Τι είπα αυτό το ραδιόφωνο? Λοιπόν, τέλος πάντων, άκουσε με λίγο να σε πω, έτσι. Όχι, γιατί τι, λέω, άκουσε το όνομά μου. Κάποιος, βγήκε κάποιος στο ραδιόφωνο μας. Ναι. Επειδή άκουσε εσένα το πουλί. Mm. Να λέει σε εμάς χίλιες δυο μη πω τι. Ναι. Επειδή είναι πουλί και πρόβατο ή τον παρέσυρες εσύ. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Υποτίθεται είδε στο ΜΑΤ. Μου λες για τον Κάλβο ότι είναι ανύπαρκτος. Στο 70 πρωτού βγει αλλαγή ο Κάλβο για να μάθεις Ραβδόπουλο να βλέπεις μπάλα. Ναι, δεν βλέπω, ναι. Σωστά. Ναι, βλέπει ο Κούπερ, σωστά, ναι, σωστά. Ναι, 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 ακριβώς. Είδε ο Κούπερ, ναι. Μόνο στο 70 τον έκοψε ο Αραμπατζής τον Κάλβο. Mm. Και ο Κάλβο τι έκανε από εκεί? Εσύ πες μου, πότε τον έκοψε? Όχι, πες μου. Όλος ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Πες μου, ο Κάλβο τι κινδύνους έκανε στον ΠΑΟΚ. Και πες μου, ο Κάλβο, πέρα από το δοκάρι του Κόκε, ναι, πόσους κινδύνους δημιούργησε στον ΠΑΟΚ και πόσες φορές βγήκε ο Αραμπατζής από εκεί. Πόσες φορές ο Αραμπατζής έκοψε τον Κάλβο, πες μου εσύ. Θα μου πεις εσύ πόσες φορές ο Κάλβο. Ρε. Όχι, θα σου κάνω εγώ την ερώτηση και θα μου απαντήσεις. Όχι, ο Κάλβο, πόσες φορές. Θα μου απαντήσεις σε 70 λεπτά. Ναι. Ο Κάλβο πόσες φορές πέρασε τον Αραμπατζή, ναι, πρώτον, και δεύτερον, πόσες φορές ο Αραμπατζής έκανε εφόδους. Τι έκανε? Εφόδους. Εφόδους έκανε ο Αραμπατζής. Ναι, πόσες. Πόσες φορές έκανε εφόδους ο Αραμπατζής? Για πες. Πόσες φορές βοήθησε την. Εγώ και δεν παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω απλά ότι ο Κάλβο τον έκανε χαζό, γιατί ήμουνα σε ένα καφενείο και όλοι ήταν παοξίδες, mm, και ότι όλοι μου λέγανε ότι ο Αραμπατζής έγινε χαζός από τον Κάλβο. Τι πήρανε, χασίσι πήρανε στο καφενείο? Ότι ο Κάλβο δεν έκανε τίποτα. Στο καφενείο τι πήρανε, μαύρο? Και μαύρο και άσπρο και ό,τι θες. Το φαντάζομαι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Α, ναι. Ωραία. Και εγώ συνεχίζω, έτσι. Συνέχισες, εγώ δημοκρατία. Όχι, απλά, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε το ειρωνικό ύφος σου. Πάντα καταλαβαίνουμε το ειρωνικό ύφος σου. Γι' αυτό έχουμε κόψει και όλοι να σε ακούμε και να σε βλέπουμε. Ξέρω, ναι, βέβαια. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε το όνομά μου στα ραδιόφωνά σας. Σωστά. Α, επειδή είναι κάποια πουλιά, γι' αυτό. Πουλιά είναι. Ακόμα είναι πρόβατα που σε ακολουθούν, να το ξέρεις. Όχι, θα ακούνε εσένα. Πρόβατα είναι. Όχι, θα ακούνε εσένα να έχεις τον Κόκκι 4 χρόνια 10 γκολ. Πρόβατα είναι. Όχι, θα ακούνε εσένα. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Όχι, θα ακούνε εσένα που πας 5 χρόνια και τρως 4. Ελά τώρα. Γιατί δεν γουστάρουν τον Άρη ψηλά, καταλαβες. Ποιος δεν γουστάρει? Γιατί δεν γουστάρουν τον Άρη ψηλά. Εσύ τον γουστάρεις τον Άρη ψηλά? Φυσικά εννοείται. Και γιατί έδωσες τον Γιάχης, ρε? Τι? Το Γιάχης γιατί τον πούλησες αυτές τον Άρη ψηλά? Και έχεις τον Ρονάλντο Μπακ 40 χρονών. Κανένα που δεν θέλει να κάνει. Έχεις τον Κόκκε. Τον Κόκκε βασικό. Πάρ τον Κόκκε τώρα στο σπίτι σου. Και να κλαις. Και τον Κρασιάν. Εσύ θες τον Άρη ψηλά, ενώ εγώ δεν το θέλω, ε. Τους συντελεστές σου πες λίγο. Ποιους? Τους συντελεστές σου όταν βάζουν διαφημίσεις να κλείνουν το τηλέφωνο που έχουν. Μην έχουν. Γιατί σε άκουσα εκτός αέρα τι είπες για τον Κούπερ. Κατάλαβες. Λίγο να το ρυθμίσουν λίγο το θέμα, έτσι. Γιατί, θύχτηκες για τον Κούπερ? Γιατί είσαι κομπλεξικός, ρε φίλε, γι' αυτό. Εγώ δεν έφαγα 4 στην Τούμπα, εσύ έφαγες 4. Άμα έχεις τα πάπαλα που δεν τα έχεις, αυτά που είπες τώρα στις διαφημίσεις για τον Κούπερ, πες εδώ πέρα όπως είσαι. Τι να πω? Πες τα όπως είσαι τώρα. Για πες τι είπα για τον Κούπερ. Πες τα εσύ. Ε? Πες τα τι είπα. Ποιος Κούπερ ο ανύπαρκτος? Ε? Ποιος ο Κούπερ ο άμπαλος? Σήμερα. Φυσικά. Τώρα, εξέθεσε τον Άρη. Εξέθεσε το σωματείο. Εσύ έχεις τα ούμπαλα να μου πεις, γιατί είσαι παλικαράκι καλό. Ένα λεπτό. Θα μου πεις όμως εσύ τα 4 που έβαγες σήμερα, αυτά το έχεις με το Μαζίνιο. Τι θα έλεγες για το Μαζίνιο? Θα έλεγες τα ίδια που λες για τον Κούπερ? Κολοτούμπα δεν είμαι, ρε, αυτό που λέει. Απάντησε αυτά που Κολοτούμπα δεν είσαι, αλλά ό,τι σου είπανε για το Μαζίνιο, μια χαρά. Απάντησε αυτά που σε λέω. Και δεν μου λες, την είσαι καλά ο Κούπερ την ομάδα?
Μια χαρά. Μια χαρά την έστεισε. Φαντάσου να μην την έστεινε καλά, πώς θα τα τρώγε. Το κατάλαβες. Ο Κούπερ, αγόρι μου, τον έκανε ο Σάντος μια χαψιά. Μια χαψιά τον έκανε ο Σάντος, δεν πήρε χαμπάρι. Ο Σάντος τον έκανε μια χαψιά. Χαμπάρι δεν πήρε. Μην ασχολείσαι με τον Άρη. Άμπαλος είσαι, φίλε. Εγώ είμαι άμπαλος. Καταλαβαίνω ότι ψάχνεις να βρεις. Έχω παίξει Ραπτόπουλε. Που έπαιξες? Ούτε με κλειστά τα μάτια θα την έχεις παίξει. Τι έπαιξες? Καταλαβες. Και όπως είπαν και πολλοί, ναι, εσύ θα βάζεις, θα έκλεινες τα μάτια σου και θα έστεινες και τον κόλο σου. Έτσι είπαν στο ραδιόφωνο του Άρη. Εσύ θα έστεινες τον κόλο σου στο φάλο εκεί πέρα. Το καταλαβες. Τι έκανα εγώ, θα έστεινα? Τον κόλο σου, όχι το χέρι σου, τον κόλο σου θα έστεινες, μαλάκα. Μαλάκα είσαι και φαίνεσαι μαλάκα. Γιατί ο δικός μου πατέρας στην ομάδα σου, τον κόλο του δεν τον έστεινε. Τα πόδια του έσπαγε. Και δεν ήταν φλόρος και η ομάδα του να γυρνά τους κόλους και τα βυζιά. Κατάλαβες, αδερφή? Άντε τώρα πάμε στον επόμενο. Θα έστεινα εγώ τον κόλο μου. Έλα, κατάλαβες, κολόμαγκα? Ότι σας πουλάνε στα 92 και 8. Κατάλαβες? Κατάλαβες? 92 και 8. Δεν φταίει ο Κούπερ και φταίει ο Καλόπουλος που έπαιζε με δυο παίκτες παραπάνω, ο Σάντος στα χαφ. Και να με βγαίνει ο άλλος και να μου λέει ναι, γρατζουνίστηκε το φάουλ και δεν είναι. Ρε άντε καθίστε φρόνημα, ρε άμπαλοι, loser. Σώνεται τον ΠΑΟΚ και είναι μια χαρά όλα με τον κουστούμάκια τον άλλο να το Τζεβελέκι πλακάκια, το Βαμιανίδη πλακάκια. Πας τρως 35 πόντους πλακάκια, τρως 4-1 πλακάκια. Άμα ήταν κανένας γράντας, τι θα κάνατε? Κανένας φυρός, άμα ήταν ο φυρός και τρώγατε 4, τι θα λέγατε? Για πέστε μας. Μάγκα, πάμε στον επόμενο. Στραβό, μάγκα, έλα.